Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το νέο περιστατικό τραυματισμού κατά τη διάρκεια κορονοπάρτη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Παύλος Αρόγλου, 19χρονη, έπεσε σε φρεάτιο λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό νεαρού, με τα κορονοπάρτη να συνεχίζονται παρά τις απανωτές εισαγγελικές παρεμβάσεις. Το δεύτερο περιστατικό τραυματισμού μέσα σε μία εβδομάδα, Μάρκο. Είχαμε το προηγούμενο Σάββατο τον τραυματισμό 23χρονου και το Σάββατο ξημερώματα Κυριακής τον τραυματισμό της 19χρονης και 5 εισαγγελικές παρεμβάσεις μέχρι στιγμής. Να πούμε το ότι η 19χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή της. Ωστόσο όμως είναι σοβαρή η κατάστασή της, διότι φέρει θηλαστικό τραύμα στον θώρακα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στα άνω άκρα, καθώς φέρεται να κατανάλωσε στο πάρτι μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να έπεσε σε φρεάτιο από ύψους τουλάχιστον 7 μέτρων. Η παρέα της την αναζητούσε για αρκετή ώρα. Η κοπέλα ήταν μέσα στο φρεάτιο λιπόθυμη για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κάλεσαν σε βοήθεια τους υπαλλήλους φύλαξης του Πανεπιστημίου, την εντόπισαν και στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια η πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να την ανασύρει. Παύλο, σε ευχαριστούμε.